γιατί θεωρούμε ότι στα θέματα πολιτισμού είστε η ευεργετική υγιή πληροφορίας, πληροφόρηση και ευχόμαστε να είστε και μεταδοτικοί όπως ο κακός ιός. Η ιστορία ξεκίνησε 2001 και τελειώνει σήμερα 2021 με 20χρονη πορεία, πραγματικά εντυπωσιακή, με πολύ καλές συγκυρίες, με μια αγαστή συνεργασία 4 δημάρχων, ξεκίνησε από τον Τάσο Παπασικλή και σήμερα συντελείται με τον Γιάννη Καράνη και για πολλά χρόνια ρογός μας, κυρία Λιβεριάδο, ευαισθητοποιημένη σε θέματα πολιτισμού, ομολογώ ότι ποτέ δεν μας είπε όχι σε ό,τι τη ζητήσαμε, σε ό,τι εκείς μας κάναμε. Και βέβαια τα ευχαριστήρια είναι άπειρα που έχουν να κάνουμε σε όλους τους ανθρώπους που συνετέλεσαν, αλλά ο τελευταίος άνθρωπος που έχει μια ηρωική συμμετοχή και τον ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστίνα Αποστολίδου, και ευχαριστώ Νατάσα που την επέλεξε ως συνεργάτη, η οποία από τον Αύγουστο μόνη της κυριολεκτικά ατέλειωτα δέματα να τα ανοίξουμε, να τα φέρει εδώ ο Δήμαρχος, να τα ξανανοίξει. Και όλο αυτό το έργο προχωράει καλά. Θα σας παραδώσουμε τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα παρατηρήσετε εκεί ότι κάθε μέλος έχει μια ειδική αποστολή. Άλλος με τις επιστημονικές εργασίες. Άλλος με τις δράσεις ανά έτος που παραδίδεται κάθε πρωτοχρονιά στον Δήμαρχο τα πεπραγμένα του Συλλόγου. Άλλος με τις εκδηλώσεις Διευθυντής Συνδέσμου του Καραθοδουρού Πλάς με μεγάλα οράματα για σπουδαίες εκδηλώσεις εδώ. Ο κάθε ένας έχει μία ειδική αποστολή και έτσι όλες μαζί συνθέτουν την παραγωγή ενός πραγματικά ωραίου και πολυσύνθετου έργου. Εγώ τι καταλαβαίνω μετά από αυτή την πορεία. Καταλαβαίνω ότι το μουσείο αυτό έχει μία προδικασμένη πορεία να είναι μεγάλο, σπουδαίο. Πρώτον, γιατί είναι μοναδικό στον κόσμο και δεύτερον, γιατί είναι για έναν πολύ μεγάλο επιστήμονα. 20 χρόνια μετά νιώθω ότι βρήκα μία σταγόνα μόνο από το έργο του. Προσθέτω, παιδιά, με την κόρη μου προλόγους από τα αρχεία. Αυτό δεν το είχα. Μία διάλεξη έδωσε στο Χάρβαρντ. Τριπλή έκδοση έγινε εκεί στη δουλειά του Βιλιαρά. Δηλαδή, τι έχουμε να βρούμε ακόμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οργανωμένα συστηματικά συντελείται το έργο. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Το μουσείο αυτό είναι μουσείο του Δήμου Κομωτινής. Είναι ένα κάστρο για την πόλη μας και χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε στο κτίριο της Ανακλείου το Μουσείο Καραθοδωρή. Μια προσπάθεια που έχει κάνει ο Σύλλογος Καραθοδωρή όλα αυτά τα χρόνια και θεωρώ ότι ο Δήμος ήταν αργός και θα είναι αργός και θα συνεχίσει να είναι αργός και από το 2021 και μετά θα είμαστε ακόμα καλύτερα, Πρόεδρε, γιατί θα μπορούμε εδώ να βοηθάμε ακόμα περισσότερο και με καλύτερους όρους πλέον το Μουσείο. Όντως υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες και εξαρτάται και από εσάς κατά πόσο. Άρα δεν τελειώνει ουσιαστικά η δουλειά, από εδώ ξεκινάει μια καινούργια περίοδος. Εγώ θα σας είπα ότι πραγματικά τα μεγάλα πράγματα τώρα. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση εδώ, επειδή ο Δήμαρχος λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Φανταστείτε ότι πάνω από 30 email δέχτηκα μόνο εχθές από πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, πρέσβεις Αφγανιστάν στην Ελλάδα, της Βραζιλίας, να γίνουν μέλη, τρεις πανεπιστημιακοί. Υπάρχει δηλαδή ένας
Αλλά πραγματικά, μα εγώ το είπα μόνο του δημοσιογράφου του Κομουτινή. Και ένα email έστειλα στα mail. Πώς έγινε αυτό, δηλαδή, όντως είστε μεταδοτικοί. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το χώρο που βρίσκεται σήμερα το Μουσείο Καραθοδωρή, θα μπορεί έτσι να λειτουργεί ακόμα καλύτερα και με καλύτερες συνθήκες. Το κτίριο της Τσανακλείου, όπως ξέρετε, φιλοξενεί την δημοτική μας βιβλιοθήκη, το γραφείο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και τώρα του Μουσείου Καραθοδωρή. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κρατήσει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Γνωρίζετε ότι το ωράριο είναι διευρυμένο από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα Σάββατα μέχρι το μεσημέρι. Από εδώ και πέρα φιλοδοξούμε να το κρατήσουμε και το Σάββατο απόγευμα, που θα μπορούμε να έχουμε επισκέψεις, αλλά και την Κυριακή. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα κτίριο που είναι πολύ λειτουργικό στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε όλοι μαζί για να το διασφαλίσουμε και να πούμε ότι αυτό το κτίριο, το εμβληματικό ωραίο κτίριο της περιοχής, έχει πραγματική αξία στους πολίτες. Εγώ ευχαριστήσω το Σύλλογο για την προσπάθεια που κάνει και τη συνεργασία όλο αυτό το καιρό, όλα αυτά τα χρόνια και με τους προηγούμενους δημάρχους που είχε και με όλους αυτούς που βοήθησαν να φτάσει στο μουσείο εδώ πέρα. Και θα είμαστε εδώ αρρωγοί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Μια προσπάθεια που μας βγάζει και έξω από τα στενά μας σύνορα του Δήμου και μας δίνει έτσι ένα τομέα τον οποίο δεν τον είχαμε. Ένα μαθητικό ουσιαστικά τουρισμό, τον οποίο είναι πραγματικά ένα σημείο αναφοράς για τα σχολεία και τους μαθητές. Είμαστε σε κάθε περίπτωση εδώ να στηρίξουμε το Μουσείο Καραθοδωρή. Ευχαριστώ. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Το μουσείο πλέον μπαίνει σε μια καινούργια διάσταση, γιατί τα μουσεία πλέον δεν είναι στατικά και ακίνητα, αρχίζουν να εκπέμπουν παιδεία. Και εμείς θα προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή τη μικρή πόλη που εγκλωβίζει ένα παγκόσμιο άνδρα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκπομπή παιδείας. Δηλαδή θα κάνουμε το Καραθοδωρή Plus. Τι θα είναι αυτό? Θα φέρνουμε ανθρώπους της εμβελίας, πανελλήνιας εμβελίας, και θα προσπαθούμε να δώσουμε διαλέξεις. Στον πρώτο όροφο υπάρχει μια αίθουσα των 50 θέσεων, που θα προσπαθήσουμε αυτό ανά μήνα να έχουμε κάποιον ο οποίος θα προσπαθήσει να φέρει ένα θέμα παιδείας, το οποίο θα έχει και σχέση και με τα μαθηματικά, θα έχει σχέση και με την επιστήμη, θα έχει σχέση και με την παιδεία, αλλά θα έχει σχέση και με τον παγκόσμιο αυτό άνδρα ή τους παγκόσμιους άνδρες του Καραθοδωρίδης. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση και στη διάσταση του Καραθοδωρή με τον Αϊνστάιν. Όπως ξέρετε, ο Αϊνστάιν ήταν ο δάσκαλος του, ο Καραθοδωρής ήταν ο δάσκαλος του Αϊνστάιν, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και σε αυτό τη διάσταση την οποία είχε και με ομιλίες, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και μια παγκόσμια διάσταση. Ήδη μας ειδοποιούν ότι θέλουν να έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Το μουσείο βέβαια έχει κάνει και έχει πάει σε διάφορα μέρη, έχει πάει στον Βόλο, έχει πάει στα Τρίκαλα, έχουμε και μια ψηφιακή έκδοση του μουσείου, η οποία μετακινείται σε διάφορες πόλεις. Γιατί προσπαθούμε να δώσουμε τη διάσταση ότι δεν είναι ένα στατικό μουσείο, είναι ένα μουσείο το οποίο έχει μια παγκόσμια διάσταση. Θα επεκταθούμε και στα μέρη που πέρασε ο Καραθοδωρής, δορίζοντας κάποιες πρωτομές στα μέρη τα οποία έζησε στη Γερμανία, στο Γκέτινγκ, στο Μόναχο, από εκεί που έζησε και πέρασε ο Καραθοδωρής. Είναι μια άλλη διάσταση. Επιπλέον θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία και με τον Δήμαρχο να φέρουμε και εδώ την προτομή που είχε κάνει ο Ρωταριανός Όμιλος και τη δώρησε στο Δήμο στην αρχή του Βενιζέλου, να έρθει ξανά εδώ στην είσοδο της πόλης, όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος, θέλει να κάνει μία γωνιά του Τσανακλή. Αλλά ας μην μιλάμε για πράγματα που είναι να γίνουν, να τα κάνουμε και να τα δείτε στην πραγματικότητα. Γιατί πολλοί μιλάνε για πράγματα και στο τέλος δεν γίνονται. Εμείς θέλουμε δια των πραγμάτων να σας αποδείξουμε το τι αξίζει αυτό το μουσείο. Ο σύνδεσμος ήταν αυτός ο οποίος έκανε το μουσείο, το δώρησε στο Δήμο και ο Δήμαρχος με τη συμπαράστασή του μας καλύπτει πλήρως. Σας ευχαριστούμε για την υποδοχή που σας κάνουμε εμείς εδώ και τη διάσταση που δίνετε στην πόλη για αυτή την υποδομή πολιτισμού και παιδείας. Ευχαριστώ. Δήμαρχε, με την ψηφιοποίηση, τι γίνεται? Το μουσείο. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά και την ΕΚΕΠΑΚ που περί τα 11 χρόνια είχαμε μια άριστη συνεργασία με το Σύνδεσμο για
Το συγκεκριμένο μουσείο που θεωρώ ότι είναι όχι κόσμημα, είναι μοναδικό και γίνεται σήμερα η αρχή, αυτό που είπε και ο πρόεδρος και ο δήμαρχος, να γίνει πια οριστικά τελειωτικά παγκόσμια γνωστό και να έχουμε την Κομωτινή σημείο αναφοράς εξαιτίας του Μουσείου Καραθεοδωρή. Σίγουρα, όσο είμαστε εκεί, θα έχουμε πάλι και θα συνεχίσουμε να έχουμε την συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η ΔΚΠΑΚ και ο Δήμος και η ΔΚΠΑΚ είμαστε στο πλευρό του συνδέσμου του και ό,τι μας ζητηθεί από εδώ και μετά, με όλη μας την αγάπη και με όλη μας τη διάθεση, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εγώ εύχομαι από εδώ και μετά να δούμε πολύ πολύ καλύτερες μέρες, πολύ καλύτερες μέρες και η πόλη μας πραγματικά να γίνει πόλος έλξης και εξαιτίας του Μουσείου Καραθεοδωρή.